Δέος αλλά και ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον εντός και εκτός Κρήτης έχει προκαλέσει ο αρχαιολογικός εισαυρό που εντοπίστηκε τα προηγούμενα 24 ώρα στο Λόφ Παπούρα στο Καστέλι όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Πλέον το βλέμμα όλων στρέφεται στην προστασία και την ανάδειξή του. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη. Η θέση του Δήμου μας είναι ξεκάθαρη. Καμιά μεταφορά, καμιά μετακίνηση, Καμιά επίχωση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου και διεύρυνση των αρχαιολογικών ανασκαφών στο γύρο πεδίο να καταστεί επισκέψιμο ο τόπο. Σύμφωνα με ασφαλεί πληροφορίε, η κατασκευή που βρέθηκε στο λόφο Παπούρα στο Καστέλι, που αποτελείται από έκεντρου κύκλου, είναι μέρο ιερού που θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Δία. Όπω εξηγεί ο Δήμαρχο Βασίλη Κιγκέρογλου, κεντρικό κράτο, περιφέρεια και Δήμο ενώνουν δυνάμει με αιχμή το σπουδαίο αυτό έβριμα. Είμαστε σε συνεννόηση με τους φορείς της περιοχής και κυρίως με την τοπική κοινωνία στο σύνολό τη προκειμένου με, την, με τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού να έχουμε την καλύτερη εξέλιξη για αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα. Υπάρχουν λύσεις διότι έχουμε εξαιρετικά καλή συνεργασία πέρα από τους τοπικούς φορείς και με το Υπουργείο Υποδομών. Εχθές κάναμε μια κοινή αυτοψία με τον κύριο Ταχιάο και τους εμπλεκόμενους από την δική τους ε, πλευρά ε, Είδαμε τον αρχαιολογικό χώρο το μνημείο το οποίο έχει εντοπιστεί. Τίποτα δεν πρέπει να πάει πίσω στο εργο του αεροδρομίου. Ε, γι' αυτό είμαστε εδώ με την κυρία Μενδώνη. Εμεί είμαστε απολύτω ε, διατεθειμένοι να σεβαστούμε και την άποψή τη και τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα. Αλλά νομίζω ότι και η Υπουργό συμφώνει ότι το αεροδρόμιο δεν μπορεί να πάει πίσω. Θα τεθεί τι επόμενε μέρε στο Δημοτικό Συμβούλιο η σύζηση που αφορά την αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων και τη θέση του Δήμου συνολικά για τους αρχαιολογικούς χώρους. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αντιστοίχο έβριμα δεν έχει εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο. Χθες, η κυρία Μενδώνη και ο κύριο Σταχιάζου βρέθηκαν στην περιφέρεια Κρήτη επισημένοντα ότι θα γίνουν όσα απαιτούνται για να προστατευθούν τα ευρήματα. Όπω ανέφερε, χαρακτηριστικά τα αρχαία θα προστατευθούν και το έργο θα προχωρήσει. Και θα προχωρήσουμε στι ενέργειε που πρέπει να προχωρήσουμε, ώστε και τα αρχαία να προστατευτούν Η πολιτιστική μα κληρονομιά αποτελεί προτεραιότητα. Όλοι κατανοούμε το αναπτυξιακό μέγεθος του συγκεκριμένου έργου το οποίο γίνεται στο Καστέλι με το νέο αεροδρόμιο. Επομένως, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι και το έργο θα προχωρήσει και οι αρχαιότητες θα προστατευτούν όπως πρέπει.